Καλησπέρα σας. Απόψε θα δούμε μια αριστουργηματική ταινία φτιαγμένη από έναν μεγάλο σκηνοθέτη του καιρού μας. Είναι η θρυλική Amar Chord του Φεντερίκο Φελίνη, η οποία πήρε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας το 1974. Ήταν η τέταρτη φορά τότε που ο Φελίνη έπαιρνε Όσκαρ, οι άλλες ήταν με τις ταινίες La Stranda το 1956, Οι νύχτες της Καμπύρια το 1957 και 8,5 το 1963. Ακολούθησαν βέβαια και άλλες ωραίες ταινίες του Φελίνη, όπως ο Καζανόβας με τον Ντόναλντ Σάδερλαντ, Πρόβα Ορχήστρας, Η Πόλη των Γυναικών με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Τζίτζερ και Φρέντ επίσης με τον Μαρτσέλο και την Τζουλίετα Μασίνα, που δείξαμε το καλοκαίρι από την εκπομπή μας. Η ταινία Amar Chord που θα δούμε είναι από τις πιο αντιπροσωπευτικές του μεγάλου καλλιτέχνη. Μια αναφορά πάνω σε μια εποχή που έφυγε με μια άλλη παρεμφερή που έρχεται. Οι σχέσεις των ανθρώπων με τους συγγενείς, τους φίλους και το περιβάλλον τους, η ζωή στην αστεία και δραματική όψη της, τα νιάτα και τα γυρατιά στη φυσική και αφύσικη αντιπαράθεσή τους, το αρχήνημα, το σταμάτημα και ξανά το αρχήνημα του αιώνιου μαγκανοπήγαδου, στο οποίο είμαστε δεμένοι όλοι, όλων των γενεών και εκείνων που έφυγαν και των τωρινών και των μελλοντικών που θα έρθουν. Ο Φελίνη είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος στοχάζεται βαθιά ακόμα και όταν αστειεύεται. Σκέπτεται πολύπλευρα και όταν επιχειρεί να αποσπάσει το γέλιο του θεατή, πραγματικά σαρκάζει. Στο σύνολο των έργων του, ενώ περιλαμβάνει πάντοτε στοιχεία αυτοβιογραφικά, έχει ταυτόχρονα και μύριες βιογραφίες άλλων. Η παρατηρητικότητά του στη συμπεριφορά των ανθρώπων είναι επιστημονικά μεθοδευμένη και τα συμπεράσματά του παίρνουν καθολικές διαστάσεις. Καταγράφει τις ατομικές, κοινωνικές και πολιτικές παρατηρήσεις του, ασκώντας κριτική στους πάντες και τα πάντα με μια θαυμαστή οξυδέρκεια. Είναι αδυσόπιτο στις πολιτικές, ολοκληρωτικές, εγκληματικές ενέργειες και επιοικής στα μικρά ανθρώπινα πάθη. Άλλωστε, έχει ζήσει από κοντά την γέννηση, την άνοδο και την πτώση του Μουσολίνη στην πατρίδα του, ξέρει από πρώτο χέρι τη φασιστική αγριότητα και τον γλιώδη φανφαρονισμό και όπου σε όποιο σημείο ταινίας του μπορεί να τον θίξει, τον παραγελιοποιεί. Στην ταινία Amar Chord έχουμε να κάνουμε με μια φαινομενικά αστεία ιστορία, αναδρομή στο παρελθόν και πορείας προς το μέλλον. Η ζωή πίσω και μπροστά, μπροστά και πίσω. Ό,τι δηλαδή κάνει πάντα ο Φελίνη, με σκηνές ρέμβης, νοσταλγίας, σάτιρας και χλέβης. Και τύπους ανθρώπων, δεκάδες και εκατοντάδες, αυτών που περπατούν, ζουν, ερωτεύονται ή εχθρεύονται. Γύρω μας, που είναι σοβαροί ή αστείοι, βλοσιροί ή ανέμελοι. Το ανθρώπινο έμψυχο υλικό που δημιούργησε τις πόλεις, τις κομοπόλεις και τα χωριά και μέσα τους έκλεισε τη χαρά και τη θλίψη του από την εποχή του σχολείου ως το γάμο και μετά από αυτόν. Στην ταινία παίζουν ηθοποιοί γνωστοί και άγνωστοι. Από τους γνωστούς η Μαγκαλή Νοέλ και ο Τσίτσιο Ιγκλάσια. Τέλος, η μουσική του φιλμ είναι φτιαγμένη και αυτή από έναν μέτρ, τον ανεπανάληπτο Νίνο Ρότα. Ώρα όμως τώρα για κινηματογράφο. Thank you.